Διαφορετική άποψη ότι αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά. Διαβολή εβδομάδα της Ευρωλίγκας είναι κανονικά. Είναι, η Ευρωλίγκα έχει δύο αγώνες. Ναι, εδώ έχουμε τρεις. Είναι αγρότες, είναι φοιτητές και είναι και γάμος ομοφύλων. Και έχουμε και την αυριανή παρουσία του Κώστα Καραμαλή στην Επιτροπή για τα Τέμπη, που είναι η κομβικότερη ίσως στιγμή. Περιμένετε, έχουμε και κόμμα κόκαλη ανακοίνωση στο κτίριο που λέγεται Ρομάντζο του Αγίου Βαλεντίνου, επειδή εσύ πάντα αναφέρεσαι στον Άγιο Βαλεντίνο, γι' αυτό το λέω, Βασίλη. Είναι ειδικός εξάλλου στο θέμα. Ναι. Εντάξει. Βασίλη, κάνε μας έτσι ένα γενικό σχόλιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι πολύ δύσκολος ο Φλεβάρης, ο άγριος Φεβρουάριος, για να παραφράσω τον Δήμο Μούτσι, για την κυβέρνηση. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πώς θα το πάει με τις αγρότες. Αν καλά καταλαβαίνω, πάει σε μια λογική κοινωνικού αυτοματισμού, να στρέψει τον μισό κόσμο εναντίον του άλλου μισού. Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη δεν ήταν κυρίως το ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, που δεν ξέρω, εκεί το ξύνουμε για παράδειγμα. Το άλλο θα δώσουμε δώρο στο Πάσχα, γιατί πάει καλά η οικονομία και τα δύο μαζί δεν μπορούν να συμβαίνουν, είναι επιλογές. Αλλά δεν ήταν λοιπόν θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού, ήταν ότι δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δύναμη να εκβιάζουν, τη δύναμη να κινητοποιούνται, να έχουν προνομιακή μεταχείριση έναντι άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να κινητοποιούνται. Δεν έχουν αυτή τη δυναμική να εκβιάζουν, να το πω αλλιώς. Και από αύριο θα αρχίσει και να είστε απολύτως σίγουροι. Δηλαδή, βλέπω τα μηνύματα στο ραδιόφωνο, στα site. Να κλιμακώνει η κυβέρνηση. Που λέει ναι, και τα χιονοδρομικά κέντρα δεν έχει χιόνι. Θα πάρουν και αυτοί επίδομα. Ναι. Και ξεκινάει μια τέτοια ιστορία, η οποία εγώ εξ αρχής λέω ότι στόχος αυτής της λογικής δεν είναι να ικανοποιηθούν σε ένα μεγάλο βαθμό τα αιτήματα. Είναι κυρίως να πιστεί η κοινή γνώμη ότι είναι αδιάλακτη και να διασπαστεί το κίνημα των μπλόκων. Μέχρι στιγμής δεν επιτυχάνεται, γιατί τα αιτήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει όμως και μια έξυπνη διαχείριση από την πλευρά των αγροτών, ναι, μέχρι τώρα, η οποία... Πόσο καιρό θα είναι απλώς έξυπνη? Δηλαδή, υπάρχει παρουσία στο δρόμο χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη όχληση. Γιώργο. Δεν σε χαλάνε επειδή είναι στην άκρη του δρόμου. Γιώργο. Τα αρχίσουν να σε χαλάνε, άμα θα μπλοκάρουν τον δρόμο. Στη Γερμανία πήγαν στην πύλη του Βραδεμβούργου. Στη Γαλλία πήγαν στο Παρίσι και στο Στρασβούργο και τα αποκλείσαν. Να κάνω πουθενά λάθος? Πουθενά δεν κάνω. Χτυπήθηκαν, έγινε κάτι, υπήρχε κάτι. Μπορεί να γίνουν αγροτικές κινητοποιήσεις χωρίς να κλείσει δρόμους? Δηλαδή, Βασίλη, μπορεί να κλείνει για παράδειγμα η Πανεπιστημίου 4 χρόνια χωρίς αιτία, γιατί γίνεται μεγάλος περίπατος και είναι κλειστή μισή δρόμη και η Βασιλής Σόλγας να είναι ακόμα κλειστή εκεί και λες, ας πούμε, δεν πειράζει, αρκεί να μην τον κλείνουν τον δρόμο οι αγρότες. Το ξέρεις. Υπάρχει, μισό βουλό να πω, έχει κατεβεί κανείς στη Σόλωνος να δει πώς είναι κλειστός ο δρόμος? Αυτό θέλω να που πω. Είναι, μην κροϊδευόμαστε τώρα. Βασίλη, είναι μια ενοχοποίηση. Αυτό θέλω να πω. Σύνταγμα Ομόνοια, ένας δρόμος που κάνω σε καθημερινή βάση, αυτό. Σύνταγμα Ομόνοια, περί τα 30 λεπτά. Ναι. Μία απόσταση λοιπόν, πόσο είναι, ένα χιλιόμετρο? Επειδή τον βλέπω και σολάρι, είπα να μην τον κουρδίσω. Όταν κλιμακωθεί, να δεχτούμε όμως. Τώρα θα τον κουρδίσω όμως. Να πω ένα σχόλιο μόνο. Βασίλη, ξέρεις ότι, τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη, ότι αυτή η κυβέρνηση, ειδικά η συγκεκριμένη, έχει μία δυσανεξία με τις κινητοποιήσεις. Αλήθεια. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Υπήρχε και ο νόμος επί κυρίου Χρυσοχοίδη ότι απαγορεύονται οι διαδηλώσεις, ότι θα πρέπει να πηγαίνουν δεξιά. Θυμάσαι όλη την επιχειρηματολογία ότι όλος ο κόσμος αναστατώνεται στο κέντρο της πόλης με τις πορείες, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει κάλλιστα διαχείριση των πορεών και να είναι από τη μία πλευρά του δρόμου. Και είναι αυτό ακριβώς που λες. Επί 4 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις το Σύνταγμα Ομόνοια, γιατί υπάρχουν έργα. Είναι κλειστή και η παράλληλη της Σόλωνος. Α, πες μου, πώς θα πετάξεις το κέντρο? Θα πετάξεις. Μας πει, το κυκλοφοριακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, εδώ, για να γυρίσουμε σε αυτό που έβαλε στο τραπέζι. Λες ότι ξεχωρίζεις, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, προφανώς είπαμε και περίπου τα ίδια πράγματα ραδιοφωνικά, ότι φαίνεται να λέει, εγώ θα δώσω και παραπάνω από όσο μπορώ, αλλά μην με εκβιάζετε κιόλας. Κινητροποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό στον οποίο αναφέρθηκες. Και είναι και πολύ εύκολο, ρε Βασίλη, θα σου πω. Έλεγα πριν στη Βουλά ότι δεν είναι μόνο ο Μπέος ή ο Μουτζούρης, είναι και από κάτω που χειροκροτάνε. Α, όχι.
Είναι και αυτοί που στήριξαν τον Μπέο και τον Μουτζούρη. Ναι, ναι, το τον πάμε, κύριο το Μουτζούρη τον στήριξαν και βγάλαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στον Μπέο, στο Βόλο, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε υποψήφιο. Κάνω λάθος, δεν στηρίξαν το Μουτζούρη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγάλανε ανακοίνωση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα στήριξαν, αλλά οι ψηφοφόροι του Αμιγώς δεν είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης, μόνο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη. Προφανώς και ψηφοφόροι. Όχι, εννοώ μόνο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ το βγάλουν τον κύριο Μουτζούρη. Όχι. Τον έβγαλαν κάτοικοι. Τον έβγαλαν κάτοικοι. Αλλά όταν όμως τον στηρίζει ένα κομμάτι. Στελεχών, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν βγάλει ανακοίνωση υπέρ του κ. Μουτζούρη που δεν είχαμε δημοσιεύσει. Το μισό Πασόκ είναι με τη Λίνη, είναι με τον κ. Μουτζούρη. Υπάρχουν γενικότερα. Άρα και το μισό Πασόκ. Στον ΠΕΟ. Άρα και δεξί. Στον ΠΕΟ, η Νέα Δημοκρατία, στο Βόλο. Άρα γυρίζουμε στην κοινωνία. Καλά, αυτή η κοινωνία πάντα. Αλλά τα κόμματα είναι αυτοί που καθορίζουν την κοινωνία, που θέλουν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Αν δεν τα θέλουμε τα κόμματα, φταίει πάντα η κοινωνία. Υπάρχει και πάνω ένα θέμα. Γιατί η κοινωνία τι είναι, καθοδηγούμενη μόνο από τα κόμματα. Τα κόμματα έχουν αυτό το ρόλο πάντως. Τα κόμματα έχουν ένα ρόλο. Εγώ δεν καθοδηγούμε από κόμματα, αν δεν διαφορώ σε κάτι, διαφορώ σε πρόσωπα. Άκουσαμε λίγο. Στο Βόλο επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βάλει υποψήφιο δήμαρχο. Δεν έχει υποψήφιο δήμαρχο. Δεν στήριξε. Έχει δίκιο σε αυτό. Απόλυτα. Γιατί δίκιο. Στήριξε τον ΠΕΟ. Είναι ψέματα αυτό. Ουσιαστικά εμέσως στην σαφώς στήριξε τον ΠΕΟ. Επισήμως δεν το στήριξε, σιωπηρά το στήριξε. Επισήμως. Εδώ θα χάσουμε πάντως το ζουμί. Εντάξει, πάμε στο ζουμί. Ο κοινωνικός αυτοματισμός στηρίζεται στο ότι αυτοί είμαστε. Ότι δηλαδή είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα λέμε έχουν δίκιο οι αγρότες και μόλις θυχτούμε από κάτι. Αυτόματα θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά. Όπως κάνουμε, είπε ο Βασίλης για την κίνηση και υπερθεμάτισες. Κάθε μέρα έχει κίνηση. Της τρελής γίνεται. Ναι. Όταν έχει συγκέντρωση και πορεία όμως, ξεκινώντας από τα δελτία ειδήσεων των media, που εστιάζουν την προσοχή τους στην κίνηση τη μέρα που έχει τη συγκέντρωση, την πορεία, τη διαμαρτυρία, τον λόγο που κάποιος άφησε την ησυχία του, δεν ξέρω τον καναπέ του, και κατέβηκε να διαδηλώσει. Τότε είναι που ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι η ζωή μας είναι κόλαση. Όλες τις άλλες μέρες είναι κόλαση χωρίς πορεία. Είναι λοιπόν ένα, για να συμφωνήσουμε και σε κάτι, έτσι. Ναι. Γιατί καλός ο παιδαγωγικός ρόλος που λες των κομμάτων, αλλά και εμείς. Τα κόμματα είναι ότι είμαστε της κοινωνίας που κάνουν. Δεν έχω αντίρρηση. Ρόλο, αλλά και εμείς που ακούμε τον άλλο να λέει αυτά που λέει και από κάτω χαχανίζουμε και χειροκροτάμε, Βασίλη μου. Αυτοί είμαστε. Εντάξει, αυτοί ήταν που ήταν εκεί, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν αυτή που και το βράδυ των εκλογών που ήμασταν παρέα, οι ίδιοι άνθρωποι ήταν που φιλοξενούσαν τον ΠΕΟ. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης, να το πω αλλιώς, είναι και κάποιοι που εκμεταλλεύονται διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να μπω άλλο σε αυτή τη συζήτηση, είναι τελείως περιττή και έξω από κάθε λογική κατά τη γνώμη μου. Ο κοινωνικός αυτοματισμός πάντως σε αυτούς στηρίζεται. Ναι, ναι, δεν ξέρω να στηρίζεται. Στους ανθρώπους που θα πούνε εύκολα. Είχες δίκιο μέχρι χτες, τώρα δεν έχεις. Αυτούς που καθοδηγούν την κοινωνία πρωτίστως. Η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι θεσμοί, η εκκλησία, πώς να το πω, τα κόμματα, όλοι αυτοί οι Πριτανίες, οι άνθρωποι του πνεύματος, έχουν ένα ρόλο διαπαιδαγωγικό. Δεν γίνεται, έτσι γίνεται πάντα στην κοινωνία. Έτσι υπάρχει. Αν τα φταίμε εμείς, τους θέλουμε αυτούς. Αν τα φταίω πάντα εγώ. Μην διαλέγεις μόνο το ένα πάντως από τα δύο. Αυτό λέμε. Ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά όπως την κάνουν, προφανώς δεν την κάνουν καλά. Και από κάτω υπάρχει και ένας κόσμος που ακολουθεί, αποποιούμενος ίσως και τις ευθύνες. Δεν πειράζει που έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό να έχουμε διαφορετική άποψη. Επίσης, θέλω να σου πω ότι η διαφορετική άποψη εδώ πέρα δεν είναι ότι συναντιέται. Όχι, είναι απλώς ότι δεν κάνουμε αλλιώς την ιεράρχη. Πάμε παρακάτω. Άμα πούμε φταίει ο κόσμος. Φταίει ο κόσμος για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί πρέπει να πούμε μόνο το ένα πράγμα, Βασίλη. Ο κόσμος όμως δεν φταίει για τις επιλογές του. Τι φταίει για τις επιλογές του ο κόσμος. Δεν φταίει για τις επιλογές του. Δεν ξέρω. Αν θεωρούμε ότι φταίει ο κόσμος για οτιδήποτε. Πολλές φορές ο κόσμος είναι σοφός. Ναι. Πολλές φορές ο κόσμος σκέφτεται διαφορετικά. Και αυτό το ρητό, ο σοφός λαός είναι σχετικό, είναι. Έτσι. Τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, λέει για παράδειγμα, η Εκκλησία μπορεί να πει ότι ο κόσμος φταίει γιατί στηρίζει αυτό. Η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι ο κόσμος φταίει γιατί στηρίζει το άλλο. Πάντα φταίει ο κόσμος. Φταίει το κακό, το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί. Μα πάνω απ' όλα φταίει το κρασί, λέω. Εγώ λέω. Δεν φταίει το κρασί. Πολλές φορές. Στις οργανωμένες κοινωνίες δεν φταίει το κρασί πάντα. Στις οργανωμένες κοινωνίες δεν φταίει το κρασί. Και στις θείες κοινωνίες, γιατί εκεί μόνο ξέρω το κρασί. Δεν φταίει ο κακός, πώς να σου πω. Δεν φταίει ο Θεός που μας μισεί, που λέει ο ποιητής. Είναι πράγματα τα οποία αν ήταν αλλιώς, οι κοινωνίες δεν θα χρειαζόταν ούτε πολιτείες, ούτε θεσμούς, ούτε νόμους, ούτε.
Ναι, αλλά σε δημοκρατικά. Το κλείνουμε το θέμα. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ωστά. Σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, πολιτείες, θεσμούς και όλα αυτά, ο κόσμος έχει τον πρώτο λόγο. Άρα και ο κόσμος βάζει στη Βουλή ή σε θεσμούς ή στην αυτοδιοίκηση, σε οτιδήποτε, αυτούς που ο ίδιος επιλέγει. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Ο κόσμος έχει διαμέσως τηλεοράσεις που τον καθοδηγούν, έχει μέσα που τον καθοδηγούν, έχει σχολεία, έχει εκκλησίες, έχει πράγματα. Μου λες, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ότι ο κόσμος δεν είναι αυτόφωτος. Ο κόσμος δηλαδή καθοδηγείται από έναν πολιτικό σχηματισμό ή από την εκκλησία. Δεν επηρεάζεται, δηλαδή δεν επηρεάζεται. Ότι επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται τον κόσμο. Δεν επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται τον κόσμο με τα ρουσφέτια. Δεν επηρεάζεται τον κόσμο όταν τον διοριζόταν χιλιάδες εκεί. Αν πει σωστό, δεν επηρεάζεται τον κόσμο όταν του δίναν το αυθαίρετο και τώρα λέγανε ότι όποιος. Και τώρα βλέπει ότι όποιος δεν έχει κάνει αυθαίρετο είναι μπίπ, να μην το πω αυτό το διάστημα, γιατί όλα έχουν νομιμοποιηθεί. Αυτό είναι είναι διαπαιδαγωγητικός ρόλος αυτό. Ο μισός κόσμος δεν έκανε αυθαίρετο. Επέλεξε να μην κάνει. Τι είναι αυτός ο κόσμος. Μα το ίδιο πράγμα λέμε αυτή τη στιγμή. Τώρα απάντησες μόνος. Εσύ την απάντησες. Αυτό ανέρεσες αυτά που έλεγες. Καθόλου. Όχι, εγώ λέω ότι ο μισός που βρήκε και το έκανε, αυτό λέω. Βασιλεία. Και το έκανε γιατί το επέτρεψαν. Γιατί θέλαν τις ψήφους του και γιατί έγινε αυτή η δουλειά. Αυτή ήταν. Που θέλαν τις ψήφους του. Αυτή ήταν η ιστορία. Προφανώς την πρώτη ευθύνη. Την πρώτη ευθύνη την έχει πάντα αυτός που ηγείται. Αλλά και από κάτω, από κάτω δεν υπάρχουν πρόβατα ουδετέρου χρώματος τα οποία βάφουμε. Σαφώς δεν υπάρχουν πρόβατα. Αυτό λέμε. Που ανατρέπουν, και... αλλά και πάζουν και κόσμος με πειράζει. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς. Τι να κάνω, ο κόσμος με τα πας. Εσύ γιατί δεν χειροκροτάς. Γιατί δεν χειροκροτάς αυτό που βγαίνει και μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος, εγώ δεν έχει σπαστεί τι κάνω εγώ. Εγώ πρέπει να εξηγήσω τι συμβαίνει. Ο κόσμος με τα πας που παίρνει για παράδειγμα 30 ευρώ το μήνα. Για να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, το βλέπει με πολύ μεγάλη χαρά, με ικανοποίηση. Κανένας που δεν έχει πεινάσει, δεν ξέρει τι είναι να έχει 30 ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Κανένας που δεν έχει πεινάσει, στα αλήθεια δεν το ξέρει. Τι είναι, παίρνει 30 ευρώ και νομίζω ότι του κάναν δώρο απίστευτο. Εντάξει, λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Τι να σας πω, έτσι είναι. Το καταλαβαίνω, να το και προχωρήσουμε. Δεν σκέφτεται ότι αυτά το παίρνουν από την αύξηση του ΦΠΑ, που πληρώνει τα μακαρόνια το ίδιο ο μεγαλοβιομήχανος με σένα 25% το φόρο. Αυτό λέω, έτσι. Επειδή σε βλέπω και έχεις γκάζια πολλά, μείνε μαζί μας. Όχι, γιατί μείνε μαζί μας, πού θα πάμε. Θα πάμε στο Στέλιο τον Τζικριτσί, που τον είχαμε και προχθές. Ωραία, ωραία, ωραία. Να δεις εδώ έναν άνθρωπο μείνε μαζί μας, που δεν παρασύρεται. Μέχρι να μιλήσουμε με τον κύριο Τσικριτσί, να το βάλω για να αρχίσει να το καλλιεργεί στο μυαλό του, ότι θα μας πεις και για το ρεπορτάζ σου για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εντάξει. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Αγροτικού